Βλέπουμε πίσω από την Αναστασία μια κινητικότητα, αλλά μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω είναι μπλόκο της αστυνομίας και συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Δεν είναι πολίτες που κυκλοφορούν. Πολύ σωστά, Γιάννη. Μόνο οι άνδρες αστυνομίας βρίσκονται εδώ και κάποιοι δημοσιογράφοι. Είμαστε στην οδό Τσιμισκή. Τέτοια ώρα χθες υπήρχε μποτιλιάρισμα. Αυτή την ώρα εγώ μπορώ, από ό,τι βλέπετε, να περπατήσω κάθετα στην οδό Τσιμισκή χωρίς κανένα φόβο, διότι ούτε πεζοί δεν κυκλοφορούν και λιγοστά είναι τα αυτοκίνητα. Οι έλεγχοι της αστυνομίας είναι σερωτικοί. Σταματούν κάθε όχημα που διέρχεται την οδό Τσιμισκή, ελέγχουν αν διαθέτουν οι οδηγοί τα απαραίτητα έγγραφα μετακίνησης και φυσικά, αν δεν τα διαθέτουν, επιβάλλουν πρόστιμα. Δεν υπάρχει χαριστική περίοδος. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία. Πρόστιμο, αλλά και σύλληψη είχαμε χθες. Να πω και αυτό, Γιάννη, σε 52χρονο επιχειρηματία εστιατορίου στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Λειτουργούσε παράνομα το εστιατόριό του σε διαμέρισμα πάνω από την ψαροταβέρνα του. Συνελήφθη ο ίδιος, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 5.000 ευρώ. Επίσης και στους ταμώνες που ήταν αρκετοί, επιβλήθηκαν σε 4 από αυτούς που δεν κατάφεραν να διαφύγουν πρόστιμα των 300 ευρώ. Του στήχησε ακριβά το γεύμα. Σε ευχαριστούμε.